Βρισκόμαστε στο Βοτανικό Κήπο, έναν μικρό παράδεισο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην δυτική πλευρά της πόλης, που έχω την αίσθηση ότι πρέπει να ζηλεύουμε πολύ, διότι πολύ πράσινο στη ζωή μας, πολύ διαφορετικός αέρας, κύριε Δήμαρχε. Δίπλα μας ο Δήμαρχος Παύλου Μελά. Και φαντάζομαι ότι είστε και πολύ χαρούμενος, διότι το προσωπικό σας στοίχημα να βάλετε πολύ πράσινο σε αυτή την περιοχή φαίνεται πως αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά με το εγχείρημά σας στο πρώην στρατόπεδο. Ακριβώς. Αυτό είναι το στοίχημα που βάλαμε την προηγούμενη δεκαετία και το πετύχαμε. Δημιουργήσαμε μια έκπληξη, ένα μικρό θαύμα μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Ένα μικρό οικολογικό και περιβαλλοντολογικό θαύμα. Ένας βοτανικός κήπος, αυτό που βιώνουμε. 5.000 τετραγωνικών μέτρων, 5 στρεμμάτων, όπου μέσα βρίσκεις τα πάντα. Ένα πανέμορφο χώρο έκφραση της ελληνικής γης. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δοκιμάστηκε, πέτυχε, mm-hmm. γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια έγινε προορισμός στο σχολικό τουρισμό, 30.000 παιδιά επισκέφθηκαν το χώρο και ένα σωρό άλλος κόσμος έρχεται από μόνος του να επισκεφθεί το χώρο, να περπατήσει μέσα στο χώρο, να κάνει το γάμο του μέσα στο χώρο και να συζητήσει μέσα στο χώρο. Γίνονται γάμοι ακόμη. Φυσικά. Και με βάση αυτό εμείς, και επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος Παύλου Μελά είναι ένας ιδανικός Δήμος για να προχωρήσει σε μια συνολική αστική ανάπτυξη με βάση το περιβάλλον και το πράσινο, δοκιμάζουμε σήμερα την πράσινη ανάπτυξη στην πράξη. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει τι? Πρώτη κλίμακα, μικρή πετυχημένη, είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Δεύτερη κλίμακα είναι αυτό που σχεδιάζουμε στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Δοκιμάζουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης. Μεγάλο εγχείρημα, κύριε Ακριβώς. Μέσα στο οποίο θα υπάρχει ένας υπέροχος βοτανικός κήπος, ανάλογος σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και πολύ ομορφότερος από αυτόν σε 170 στρέμματα, όπου θα έχουμε πράσινο ψηλής ποιότητας. Θα ονομάζεται Μεσογειακός Βοτανικός Κήπος και θα έχει όλη την αντιπροσωπευτική πανίδα, από όλη τη χλωρίδα από όλη τη Μεσόγειο, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πράσινο ψηλής ποιότητας που θα ικανοποιεί τους ανθρώπους και συγχρόνως όμως θα είναι ένα πράσινο που θα προκαλεί επιχειρησιακή δράση. Δηλαδή στοχεύουμε ο Παύλος Μελάς στη Θεσσαλονίκη να γίνει προορισμός πολιτιστικός και περιβαλλοντολογικός, να έρχονται πολίτες από όλη την Ελλάδα, από τα Βαλκάνια και από την Ευρώπη, mm-hmm. και ένα από τα πράγματα που θα έρθουν να δουν θα είναι και ο βοτανικός, ο Μεσογειακός κήπος. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα γεγονός που όχι μόνο θα δώσει πράσινο, αλλά θα προκαλεί και αλυσιδωτές οικονομικές αντιδράσεις, mm-hmm. ώστε να μπορέσουμε αυτό το πράσινο και το Μητροπολιτικό Πάρκο και το Βοτανικό Κήπο και να το διατηρούμε και να το συντηρούμε, να το προστατεύουμε, να το μεγαλώνουμε, να το ομορφώνουμε. Συνέχεια εξέλιξη. Εξέλιξη. Ακριβώς. Ο πρώτος πονοκέφαλος πέρασε, παίρνει σάρκα και οστά. Ο δεύτερος πονοκέφαλος, επιτρέψτε μου να το πω, είναι τώρα ποιοι φορείς, ποιοι άνθρωποι θα μαζευτούν και θα παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες τους, να κάνουν κάποια πράγματα. Και ήδη πραγματοποιήσατε μια εκδήλωση, ακριβώς. όπου ζητήσατε την βοήθεια φορέων, επιχειρηματιών. Και ζητήσαμε και θα ζητήσουμε. Και όσο θα περνά ο καιρός, mm-hmm. και ο κόσμος θα πείθεται, θα λέμε ακόμα σε περισσότερους ανθρώπους: ελάτε να βοηθήσετε. Mm-hmm. Προς το παρόν, και θα το πω και ευχαριστώ τον Νίκο Τσουλάκη με το γραφείο του, όπου σαν μελετής μας βοήθησε πολύ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα, το Πανεπιστήμιο με τον κύριο Τσαλιχίδη, τον κύριο Νομικό με το Πανεπιστήμιο και ένα σωρό άλλους ανθρώπους που μας βοηθάνε στην πρώτη φάση των μελετών, στην προσεγγιστική φάση. Σήμερα προσεγγίζουμε συνολικά το στρατόπεδο, κάνουμε μια συνολική μελέτη προσέγγιση, στην οποία όμως έρχονται και οι υπόλοιποι άνθρωποι, γίνεται διαβούλευση όπως σήμερα το βράδυ στις 8, όπου θα μαζευτούν άνθρωποι να συζητήσουμε και αν βρούμε και ακόμα καλύτερες ιδέες, θα μπουν και αυτές οι καλύτερες ιδέες μέσα στο συνολικό σχεδιασμό. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία συμμετοχής. Εγώ θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να σταθούμε μετά την συνάντηση που είχατε με τους φορείς, τότε την τελευταία εκδήλωση που προγραμματοποιήσατε. Υπάρχει κάτι χειροπιαστό να συζητήσουμε? Υπάρχει κάποια πρόταση που έτσι συνδέει την καινοτομία με την πράσινη ανάπτυξη? Έναν μικρό απολογισμό μπορούμε να κάνουμε? Μα όλο το σχέδιό μας είναι καινοτόμο και στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη. Εμείς πού πάμε? Πάμε να καταφέρουμε μέσα από μια πορεία και project που γίνονται και θα γίνονται να θεωρηθεί ο Δήμος σαν πράσινος Δήμος, σαν εκείνους τους Δήμους που επιβραβεύονται και χρηματοδοτούνται σαν πράσινες πόλεις. Mm-hmm. Εμείς με βάση ότι έχουμε 15.000 στρέμματα γης περιαστικής, γη αγροτική και περιαστική, και 15.000 στρέμματα αστικής γης, προσπαθούμε να παντρέψουμε την αστική γη με την περιαστική γη. Με δύο λόγια, η φύση να μπει μες στην πόλη, mm-hmm. και η πόλη να βγει στη φύση.
να δώσουμε χρώμα, γεύση και άρωμα στην πόλη. Ένα πρότυπο και πιλωτικό σχεδιασμό, όπου επιχειρούμε αυτός ο σχεδιασμός να γίνεται πράξη μέσα από την αξιοποίηση κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ώστε να πετύχουμε την ανάπτυξη του Δήμου Παύλου Μελά μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό και με πόρους που δεν έρχονται από το εθνικό σκέλος, γιατί δεν υπάρχουν. Ζούμε σε μια εποχή όπου εθνικό χρήμα δεν υπάρχει. Άρα στοχεύουμε αυτό το όνειρο να το κάνουμε πραγματικότητα με βάση τα χρήματα από την ευρωπαϊκή κοινότητα και με βάση τις πρωτοπόρες και καινοτόμες δράσεις. Θα πρέπει να πούμε εδώ. Και η πρωτοβουλία δηλαδή από τους επιχειρηματίες. Ξεκάθαρα. Θα πούμε εδώ ότι ο Δήμος αυτός σήμερα ήδη προσεγγίζει και παγκόσμιες λογικές και ευρωπαϊκές και αυτά που λέει η Υπουργός ΙΠΕΚΑ, που μιλάει για κλιματική αλλαγή και εδώ μπορούμε να την κάνουμε, που μιλάει για διοξίδιο, μείωση του διοξίδιου του άνθρακος που μπορεί να το κάνουμε, που μιλάει για αναπλάσεις βιοκλιματικές που εδώ μπορεί να το κάνουμε, ένα σωρό νέα πράγματα που μπορούν να γίνουν στον τόπο μας. Πώς βλέπετε, τι χρονοδιάγραμμα έχετε βάλει, πότε θα έχουμε κάποιο χειροπιαστό έτσι, μια χειροπιαστή δράση μπροστά μας? Θα είναι μια συνεχής διαδικασία. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει μαγικό ραβδί ή κάποιος που στέλνει όλα τα χρήματα να γίνουν. Εμείς διεκδικούμε σε πρώτη φάση σεμνά να μπορέσουμε να μπούμε στο Τζέσικα, να πάρουμε τα 30 εκατομμύρια ευρώ, να κάνουμε τον κεντρικό πυρήνα του Τζέσικα που είναι ο Μεσογειακός Βοτανικός Κήπος, μετά να περάσουμε σε ιδιαίτερους δανεισμούς για να κάνουμε το ανάπλαση δύο κτηρίων όπου θα φιλοξενήσουν τις δημαρχιακές λειτουργίες, να κάνουμε τα υπόγεια πάρκινγκ σε σχέση με το μετρό, να προχωρήσουμε στους μεγάλους χώρους, να κάνουμε συναυλιακό και φεστιβαλικό τουρισμό και έτσι σιγά σιγά με το revolving, δηλαδή χρήματα που θα εισπράττουμε, θα επαναεπενδύονται, ώστε να μπορούμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Εγώ τολμώ να πω ότι αυτό το όνειρο θέλει έναν σωστό σχεδιασμό και υπομονή μέσα από δουλειά, όπου κομμάτι-κομμάτι θα γίνεται πραγματικότητα. Και πιστεύω αυτή η πραγματικότητα, να φτάσουμε στο ονειρικό της, στην ονειρική της διάσταση, θέλει τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Ναι. Ξεκινώντας από αύριο, από σήμερα ή από χθες. Από χθες μάλλον, για να προλάβουμε να γίνουν όλα αυτά. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Εσείς και οι συνεργάτες σας και όλοι μας. Δηλαδή, όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε, έτσι, ο καθένας τον δικό του τρόπο, νομίζω. Ναι, νομίζω ότι και αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Ότι για να κάνουμε πράξη μια άλλη Ελλάδα, χρειάζεται σχεδιασμό, υπομονή, επιμονή και δουλειά. Είναι το καινούργιο μας σύνθημα για να πάει αύριο μπροστά. Και οι τόποι και οι περιφέρειες και η νέα Ελλάδα.